στο οποίο Παλάς Αθηνά, το οποίο στεγάζει το Ίδρυμα Λάτσι. Στα παιδικά μου χρόνια, όσο μεγαλώσαμε στην Κυψιά, ήταν του ξενοδοχείου Αφέντη, στο οποίο τρώγαμε τα καλοκαίρια. Και πίνανε καφεδάκια. Μα θυμίζει πολύ ωραία, πολύ ωραία στιγμές από τα παιδικά μας χρόνια. Φέτος είναι η τρίτη χρονιά που δεν έχουμε κάνει συναυλία λόγω του κορονοϊού. Και πολύ γρήγορα πρέπει να θυμηθούμε τι είναι αυτά τα οποία πέρασαν αυτά τα τρία χρόνια. Γνωρίσαμε την πρώτη πανδημία μετά από 100 χρόνια, το 1918 ήταν η εξωτερική κρίση. Γνωρίζουμε τον πρώτο πόλεμο μετά το 1945. Γνωρίσαμε την πρώτη κατάληψη του Καπιτολίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ever. Γνωρίσαμε την πρώτη επανάσταση στην Κεϊλάνη, στη Στρι Λάγκα, μία από τις 55 χώρες που δεν έχουν να ξεπληρώσουν το χρέος. Και πάρα πολλά άλλα για να μην σας κουράζω. Εδώ στην Ελλάδα γιορτάσαμε πέρυσι τα 200 χρόνια την Ελληνική Επανάσταση και φέτος γιορτάζουμε. Αλλά θυμόμαστε τα 100 χρόνια από την μη γρασιατική καταστροφή. Εκτός από αυτά, άλλαξαν και πολλά άλλα πράγματα. Εμείς που μένουμε στο εξωτερικό, πραγματικά έχουμε μπερδευτεί με αυτές τις αλλαγές. Καταρχήν, δεν είναι πια ευγενικό, σωστό και σε μερικές περιπτώσεις καν νόμιμο να σας πω, κυρίες και κύριοι. Διότι προσβάλλονται αυτοί που ταυτίζονται με άλλο ή άλλα φύλλα. Δεν είναι πια νόμιμο, επαναλαμβάνω, δεν θα με καλύψει την φορά. Και αυτά τα φύλλα, σύμφωνα με το Αγγλικό Υπουργείο Παιδείας, δεν είναι ένα-δύο, είναι συνολικά 16. Προτείνω να τα διαβάσετε, γιατί πρέπει να προσαρμοστούμε στην καινούργια εποχή. Εκτός από αυτά, όπως ξέρετε, σήμερα στην Αγγλία έχουμε τον πρώτο Ινδικής καταγωγής πρωθυπουργό, ο οποίος δεν είναι χριστιανός. Τα τελευταία 5 χρόνια, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι χριστιανική χώρα και δεν είναι χώρα αληθικών. Το ίδιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 3 πολιτείες, έχουν ως επίσημη γλώσσα τα Ισπανικά και όχι τα Αγγλικά. Η Ινδία ξεπέρασε την Αγγλία στην θέση νούμερο 5 της οικονομίας και πηγαίνει βαρβάτη για την νούμερο 3 θέση της οικονομίας. Και υπάρχει ένα κλαμπ στο Λονδίνο, στο οποίο 6.000 πλούσιοι Ινδοί είναι στη λίστα αναμονής. Και ο ιδιοκτήτης λέει, θα πρέπει να ξεδίνω μονοκάρι να τους κάνω όλους αυτούς. Έτσι λοιπόν έχει αλλάξει ο κόσμος. Εκτός από αυτό, υπάρχει και μια άλλη μεγάλη αλλαγή στον ιδιωτικό κόσμο. Αυτό που λέμε woke culture. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες με την απεικιοκρατική τους ιστορία αρχίζουν μία-μία να ζητούν συγγνώμη από τις χώρες τις οποίες κυρίευσαν στους προηγούμενους αιώνες. Ζήτησε η Γερμανία, πρόσφατα ζήτησε η Ολλανδία και τίθεται ένα ζήτημα τι θα κάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό το woke culture που αλλάζουμε την ιστορία μας, ρίχνουμε τα αγάλματα των ανθρώπων που ήταν σημαντικοί τότε και τα βάζουμε άλλα, είναι κάτι το οποίο ο παλέμαχος της πολιτικής, Χένρι Κίσινγκερ, είπε ότι θα δυναμητήσει την ηθική αντιλότητα των ΗΠΑ να είναι η κυρίαρχη χώρα στον πλανήτη. Το 2030, για πρώτη φορά, οι ΗΠΑ δεν θα είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Θα είναι η Κίνα. Αυτές λοιπόν οι αλλαγές, τις οποίες δεν τις λέω για να σας πω τι ωραία που τα ξέρω, σας τα λέω για να σας συνδέσω με τη σημερινή εκδήλωση. Στην οποία μια μεγάλη εταιρεία, αν ήμασταν Αμερικανική Πολυεθνική Εταιρεία, δεν μπορούσαμε να σας καλέσουμε σε χριστουγεννιάτικη τη συναυλία, γιατί όσοι δεν ήταν χριστιανοί θα προσβάλλονταν. Θα έπρεπε να σας καλέσουμε σε εορταστική συναυλία. Και το νούμερο ένα όνομα αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι Μάμεθ. Υπάρχουν πολλές περιοχές στην Γαλλία που το όνομα που δίνονται στα παιδιά του είναι Μάμεθ. Στα κορίτσια, για να συμπεριφερθώ, είναι Λίλη. Οπότε υπάρχει μια ισορροπία εκεί, το κρατάει ο πολιτικός κόσμος. Συνεπώς, σε αυτήν όλη την καινούργια εποχή χρειαζόμαστε τα Χριστούγεννα. Χρειαζόμαστε τον Άγιο Βασίλη. Χρειαζόμαστε να θυμόμαστε τους γονείς μας. Η συναυλία σήμερα γίνεται πριν τη χορηγό, στην έννοια της μητέρας. Ή πρέπει να τα ανατρέψουμε όλα και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Λοιπόν, το νόημα των Χριστουγέννων, για αυτούς που είτε πιστεύουμε είτε είχαμε παλιότερα στην ταυτότητά μας την ένδειξη χριστιανός ορθόδοξος, είναι υποτίθεται το νόημα της ελπίδας. Είναι η γέννηση του ανθρώπου. Είναι η εποχή στην οποία προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ανεξάρτητα από το αν είμαστε χριστιανοί, άθεοι ή το οτιδήποτε άλλο. Είναι η εποχή που στα αγγλικά λέγεται togetherness. Εδώ είναι ένας όρος που θα ικανοποιήσει την ας πούμε αριστερή πτέρυγα των καλεσμένων. Είναι η συντροφικότητα. Εδώ δεν είναι η εποχή να κάνουμε ανταγωνισμούς στα Χριστούγεννα. Είναι η εποχή της συντροφικότητας όπου όλοι προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο μας εαυτό που είναι
να υπηρετούμε αντί να μας υπηρετούν. Πώς να πάει τη μητέρα. Προφανώς θα έχετε ακούσει όλοι, ιδίως εσείς που είστε υπουργοί, γενικοί γραμματείς, δήμαρχοι σε μεγάλες δημόσιες θέσεις, που σας έχουν ζητήσει κάποτε κάποιοι να βάλετε κάποιοι, να βοηθήσετε κάπως το παιδί του σε κάποιο πανεπιστήμιο κλπ. Γιατί όχι είναι δικό μου παιδί, αλλά είναι το καλύτερο παιδί στον κόσμο. Αυτό μπορούμε να το πούμε και για τους γονείς μας. Η μητέρα μου προφανώς για μένα ήταν η καλύτερη μητέρα στον κόσμο. Όπως τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Κουτσάκη, τον κύριο Ζαχαριάδη, εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι μητέρες τους, οι καλύτερες μητέρες του κόσμου. Αυτή η σχέση που υπάρχει μεταξύ της μητέρας και του παιδιού δεν υπάρχει. Στην Αγγλία τιμούμε τους ήρωες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί αυτοί, κατά την άποψή μας, μας χάρισαν την ελευθερία μας. Όμως, πριν την ελευθερία έρχεται η ίδια η ζωή. Και η δυνατότητα σήμερα να ζούμε, να απολαύσουμε, να απογοητευόμαστε, να ενθουσιαζόμαστε, αυτό που είναι ζωή με τα καλά του και τα κακά του, είναι κάτι που μας έδωσαν οι γονείς μας. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, οφείλουμε μεγάλη υποχρέωση στους γονείς μας που μας έφεραν σε αυτόν τον κόσμο. Η μητέρα μου, κλείνοντας, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο, στο δικό μου μυαλό, νομίζω όμως αντικειμενικά, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο έτσι αρίστευσε, είναι μια λέξη παρεξηγημένη, στην καλοσύνη. Ήταν μια καθηγήτρια η οποία έβαζε σε όλα τα παιδιά 20. Δεν τους έβαζε 20 για την βαριότητα να πληρωθώσει τα γραπτά της. Τους έβαζε 20 για να τους δώσει δύναμη να συνεχίσουν. Δεν απεθάρει τα παιδιά. Γιατί όλοι μας χρειαζόμαστε εκεί. Κανένας διάλογος επέστησε με λέξεις. Από το βάσο που πρόγραμε το πρωινό μας, ο κ. Βάσος είναι τώρα, για 50 χρόνια, μέχρι το σπίτι μας, που να μην δώσει ό,τι χρήματα είχε στον κάθε επέτη. Όταν ερχόταν στην Αγγλία, δεν υπήρχε σκιουράκι να μην ταΐσουμε στον πάρκο. Όταν ερχόταν σε ένα σπίτι στην Γαλλία που έχω στη θάλασσα, δεν υπήρχε γλάρος να μην φάει πρωινό από τη μητέρα μου. Τάιζε του γλάρου. Μα οι γείτονες είχαν τρελαθεί όλοι γλάρες μόνο στο σπίτι μου. Συνεπώς είχε ένας άνθρωπος που έδινε, δηλαδή αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων, εκείνη το είχε 12 μήνες το χρόνο. Προφανώς, στις δύσκολες στιγμές, ως μουσικός, η λέξη που χρησιμοποιούσε, την οποία τη λέω σε όλους, ιδίως εσάς που κατεβαίνετε σε εκλογές όταν κουράζεστε, είναι «Αβάντι μαέστρο», «Δύναμη μαέστρο», όλα τα καλύτερα. Ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, συντηρητικών καταβολών, ταυτόχρονα ήταν και πολύ προοδευτική. Κάτι που είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω το 1986, όταν για πρώτη φορά ερωτεύτηκα μία Ελληνίδα μη λευκή, μία συμφοιτήτριά μου που ήταν από την Ιγυρία. Η μητέρα μου λοιπόν, όλες οι κοπέλες που κατά καιρούς είχαν εμφανιστεί, ήθελε να τις παντρευτώ. Όχι όλες μαζί, βέβαια. Λοιπόν, εγώ αμυνόμουν. Τη μία μου την έδειξε καταπληκτική, έβρισκα μία αδυναμία γιατί δεν την παντρευτώ. Οπότε σε αυτήν είχε στριμώξει πολύ γιατί είχε πάρα πολλά προσόντα. Και τη λέω το 1986, όπου όλοι μου οι συμμαθητές με κορόιδευαν που έβγαιναν με μαύρη, τη λέω «Μα, είναι μαύρη!» Και η γυναίκα μου λέει τελείωσε αυτό μετά. Και τι πειράζει αυτό. Συνεπώς είναι η εποχή στην οποία πρέπει να βλέπουμε τους ανθρώπους όλους ίσους, ανεξάρτητα από χρώμα, σεξουαλικό προσανατολισμό, πάθος, αδυναμία, ηλικία κτλ. Είναι η εποχή που όλοι μαζί είμαστε μια κοινωνία και θα απολαύσουμε σε λίγο την Χριστουγεννιάτικη συναυλία. Είστε όλοι πολύ σημαντικοί. Δεν μπορώ να πω για τον καθένα κάτι, αλλά οφείλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους πάρα πολύ πολύ άσχολους υπουργούς και υπουργούς γενικούς γραμματείς. Ξεκινώ από τον υπουργό μας τον κύριο Χατζηδάκη. Πάντα τον αγαπούσα, αλλά επειδή τώρα βγάζει τις συντάξεις πολύ γρήγορα που είναι στην ηλικία, που είναι ένας ταξιτζής, δουλεύεις ακόμα ή έχεις συντάξει. Λέω παιδιά το Χατζηδάκη να τα δουλεύει και να τι να πω, πόσα υπουργεία έχει γυρίσει κύριο γύρω με επιτυχία, όπου τον βάζει μια δημοκρατία, πάει από εμείς έτσι, έτσι, έχει χαρίσει αλλά, από πέρα, αλλά εδώ πέρα, αλλά εδώ πέρα, από δεξιά, είναι σημαντικό, κατά τον κύριο Κομψάκο, ότι τους έδερε η ακοδεξιά. Αλλά δεν θα μπορώ να κάνω μόνο αναφορά στο δύο εξαιρετικά πρόσωπα παλιούς φίλους από την Νέα Δημοκρατία. Οφείλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κ. Χαριάδη, έναν καινούριο φίλο, με εξαιρετικό γραφικό, που είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο. Εδώ πέρα είμαστε με την Εθνική Ελλάδα. Θέλουμε να κερδίσει ο διάλογος, που έφυγε και πέθανε
Και πολλά άλλα πρόσωπα, να μην η σύζυγος του Γενικού Γραμματέα, απόδειμο ελληνισμού που έχει κάνει όλο την προετοιμασία των αναδήμων εντάξει στην Ελλάδα, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, που κατά το πρωτόκολλο είναι ο πιο σημαντικός από τους καλεσμένους μας σήμερα, καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, και πάρα πολλά άλλα πρόσωπα πολύ, πολύ σημαντικά. Η αδερφή του Νονά, που εκπροσωπεί την Νονά μου που έχει κολοκαιριό, Καρούλα Χάνου, σύζυγος Υπουργού και Διοικητικού της Τραπέζης Ελλάδος, εμπνευστού του νόμου 89, που είναι η αιτία που είναι αφιλία μας, είναι η νούμερο ένα στον κόσμο, 89-67, και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι σημαντικοί μέχρι τέλος ξένοι από το εξωτερικό, από τον οποίο κουστούνι στο τέλος, τους δύο γενικούς γραμματείς Γανωτή και Χαριτάκη, τον της Επιτροπής Σοφών, τον κύριο Δουκίνη και πολλούς πολλούς άλλους. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Χειροκροτήστε τώρα αν θέλετε. Το πρωτόκολλο και εγώ το πρωτόκολλο δεν κλειδικό. Αυτή τη στιγμή προσωπώ στον Σύλλογο Επίσης Ορχήστρας Επικίνησης της Εκκλησιάς η 14η συναυλία που κάνουμε και στην Αγκριτό. Ξεκινήσαμε το 2005 με τη Μαρκία Πετάκη που μας στήριξε από την αρχή. Είμαστε τότε μια κούφτα ανθρώπων, 20 το πολύ. Μάλιστα, για να φτάσουμε στο αριθμό απαιτούμενο από τον νόμο, βάλαμε και συζύγου και τέτοια να φτάσουμε στα 20. Τότε είχαμε οράματα, δεν ξέραμε πού θα βρισκόμαστε μετά. Δεν περίμενα καθόλου τότε, όσο δεν είμαι εδώ σήμερα, εδώ, με άλλους ανθρώπους. Δεν το περιμέναμε. Ευτυχώς, εντάξει, είμαι εδώ εκπρόσωπος, αλλά υπάρχει ένα δέλτα σύνημα. Υπάρχουν τα μέλη του συλλόγου που βοηθάνε από καιρό. Κάθε χρόνο που ήρθαμε να είμαστε εδώ, να προχωράει το σύλλογο. Έχω εδώ ένα καρτάκι που θα ήθελα μετά, αν κάποιος την αφαιρέσει εδώ, είναι όλο τις συναυλίες που κάνουμε από 2005, μπροστά και πίσω. Έτσι, για να έχετε ενδιαφέρον, να δείτε ποιο είμαστε, τι κάνουμε. Τώρα τότε είχαμε ένα όνειρο, ένα όραμα είχαμε, η διάδοση της της λόγιας μουσικής, όχι μόνο πρασινής μόνο, και λόγιας μουσικής. Και έτσι, αυτό πράγμα που ήθηκε. Το άλλο όραμα που είχαμε ήταν να φτιάξουμε μία ορχήστρα στην Κηφισιά, η οποία ήταν τρέλα τότε. Δεν είχαμε και μουσικούς, δεν είχαμε πιαστεριά, τίποτα. Ευτυχώς στην πορεία, εκτός από τη βοήθεια στις δημοτικές αρχές που μας βοηθήσανε στις εκδηλώσεις εκτός στο εξωτερικό χώρο που δεν είχαμε εμείς εγκαταστάσεις, τίποτα δεν είχαμε, και μας βοηθήσανε τεχνικά. Μετά είχαμε διάφορους ιδιοκτήτες βίλες ή χώρους που είχαν εξωτερικού και μας φιλοξενούσαν από τώρα εδώ. Και σιγά σιγά ανέβηκαν. Τώρα έχουμε μία σταθερή, όχι μόνη, σταθερή ορχήστρα, που χρόνια παίζει και τώρα είναι σταθερή συνεχίζει. Είναι μια ορχήστρα δωματίου, γιατί δεν έχουν τους χώρους αυτό. Είναι μια ορχήστρα βασικά με όργανο, όπως επαιτείται, 11-12 μέλη. Και φέτος έχουμε τον μαέστρο, και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Απόλλωνα Γραμματικόπουλο, πρώτο βιολί της Καθηγής, που δέχτηκε να είναι μαέστρο σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα, το εκδηλώσει. Το πρώτο μέρος είναι δύο χέντερ και ένα μπάτι. Είναι διάφορα μέρη. Παρακαλώ, αφού είναι μόνο όργανα, εμείς παίζουμε χωρίς δυνησμό φυσικού ήχου. Εγώ σβήνω τα τηλέφωνα, να μην κρυβωθάμε μέσα τα μέρη.
και μην κάνουμε φωτογραφίες και τέτοιες, γιατί και μια φορά κάνουμε φωτογραφίες και νομούμε το πίσω. Όταν κάνει την φυσικά, τη σκέψη, δεν το κάνουμε αυτό. Άλλο πίσω. Ναι, θέλω να μιλήσω και την κυρία Πέρ, που θα είναι σολίστ, το φλάουτο και άμφος. Την κυρία Παπα, την κυρία Μίνα Πολυκρόνου, σοπράνο. Τον κύριο Γιάννη Καλίβα, τενόρο. Και Μάριο Ταπέρτορα, ο οποίο είναι, που παίζει εδώ, είναι ενορχιστής. Γιατί θα δείτε στο δεύτερο μέρος είναι έργα που έχουν μεγάλη ορχή. Εμείς έπρεπε να το περιορίζουμε στα δικά μας μέγεθη. Λοιπόν, εδώ άλλο δεν θα σας πω. Να είστε καλά. Εγώ και πίσω εδώ, ότι εμείς πια σιγά σιγά πρέπει να πάμε στην άκρη. Είναι λογικό, πίσω εδώ. Θα ήθελα μόνο αυτό που θα έχουν κάνει τώρα να συνεχίσει μετά. Σε εσάς τα χέρια.
Thank you.
Thank you.
mamma mia si salterà, l'ora della per danzare che la mamma mancherà, già la luna mezza al mare, mamma mia si salterà, l'ora della per danzare che la mamma mancherà. Presto in danza, tonda, tonda, donne, viene lì che qua, punta, ciambe, leggia, tonda, ciascuna toccherà. Finché c'è qui una stella e la luna splenderà, il più bel fanno più è la tutta notte danzerà. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mi metta a mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si danzerà. Fritte, 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 mamma mia, si salterà. Fritte, 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 mamma mia, ci salterà. Ogni coppia c'è più va, già s'avanza, si ritira e alla sacco tornerà. Già s'avanza, si ritira e alla sacco tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, la quella, con la rossa, la seconda, con la smorfa, bella. Prima e balla, tondo, tondo, sono in mezzo, non lo sa. Il più bel piacere del mondo, la più cara voluta. Mamma mia, si salta il mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Fritte, 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 mamma mia, si salterà. Fritte, 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 mamma mia, si salterà. Oh,
so I face the final curtain. My friend, and I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Thank you.
diavolo.